Με το φακό του Καλυμνοσνιός βρισκόμαστε εδώ, στη μάντρα του Δήμου Καλυμνίων, όπου υπάρχουν τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και όλα. Πίσω μου λοιπόν ακριβώς είναι αυτό το αυτοκίνητο που είχε πάρθει επί Δημαρχίας Διακομιχάλη για την ανακύκλωση. Στην συνέχεια η Δημαρχία του κυρίου Γιάννη Γαλουζή, επειδή το είχε ανάγκη, το έβαλε και μάζευε τα σκουπίδια. Τότε ο κύριος Διακομιχάλης φώναζε και έλεγε ότι αυτό είναι μόνο για την ανακύκλωση. Τώρα, επί Δημαρχίας του κυρίου Διακομιχάλη, 1,5 χρόνο μετά, βλέπουμε ότι κάνει την ίδια δουλειά. Δεν έχει πάρθει να πάει να το φτιάξουν, να το αφήσουν για την ανακύκλωση. Τι θα γίνει με αυτό το αυτοκίνητο, κοιτάτε το. Είναι γεμάτο σκουπίδια εδώ και μόνο για ανακύκλωση δεν κάνει. Θα πρέπει αυτό το αυτοκίνητο με κάποιο τρόπο να το φροντίσουν και να παραμείνει και στο θέμα της ανακύκλωσης. Γιατί βλέπουμε ότι η ανακύκλωση καθυστερεί πάρα πολύ όμως. Και αυτό μας ανησυχεί. Γεννάτε ένα πρόβλημα. Αυτό έχει πάρθει από μια εταιρεία. Ναι. Εταιρεία που είχε σχέση με την ανακύκλωση. Υπήρχε η σύμβαση τότε με τον Δήμο Καλυμνίων για να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποκομιδή τη συγκεκριμένη. Τώρα λοιπόν που έχει αλλάξει ο ρόλος, τώρα που έχει φθαρεί, τώρα που πια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανακύκλωση, θα έχει επιπτώσεις ο Δήμος μας? Δηλαδή η εταιρεία αυτή θα ζητήσει από το Δήμο, ξέρω εγώ, φέρτε το πίσω, αποζημιώστε μας κτλ. Είναι ένα ερώτημα και αυτό που πρέπει να το κάνουμε στον Δήμαρχο, να μας πει τι γίνεται. Και τελικά τι θα κάνει με αυτό το αυτοκίνητο? Τι θα γίνει? Θα παραμείνει εδώ για να μαζεύει, να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών? Θα το φτιάξουν για την αποκομιδή της ανακύκλωσης? Θα δούμε.